Δεν ενοχλούμε. Εντάξει. Ο Δήμαρχος περιέγραψε πολύ αναλυτικά το περιεχόμενο της σημερινής μας συνάντησης. Δεν χρειάζεται να προσθέσω πάρα πολλά. Να πω μόνο ότι η συνεργασία που έχουμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι πολύ επικοδομητική και αυτή αποτυπώνεται και στην πρωτοβουλία η οποία έχει αναλυθεί από τον Δήμο σε συνεργασία με την ΜΟΔ, που είναι υποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου μας, για την συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας η οποία θα αναλάβει να συμβάλλει στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου των επενδύσεων του Δήμου για την επόμενη περίοδο και μάλιστα με τον ορίζοντα να φτάνει μέχρι το 2030. Θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι στόχος μας είναι να λειτουργήσει παραδειγματικά και για άλλους Δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη λογική του προγραμματισμού και του σχεδιασμού, όχι μόνο ξέρετε, για την επόμενη μέρα, αλλά σε ένα βάθος χρόνου εύλογο, έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν επενδύσεις, οι οποίες πραγματικά θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στις πόλεις. Αυτό ήταν το ένα λοιπόν ζήτημα, στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία, η οποία μέσω αυτής της ομάδας εργασίας θα εμβαθυνθεί το επόμενο διάστημα. Στο δεύτερο ζήτημα, από τη δικιά μας την πλευρά, κατέστη σαφές βεβαίως ότι με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εμείς έχουμε έτσι αλλιώς μια πολύ στενή συνεργασία σε μια σειρά από ζητήματα και έργα που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ, αλλά και άλλα έργα υποδομών για τα οποία έχουν προχωρήσει σχετικές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βεβαίως, κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και ξεχωριστά. Είναι όχι η δικιά μας δουλειά, δουλειά του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Εμείς θεωρούμε μετά από μια διαδικασία συζήτησης ουσιαστικής και διαβούλευσης να λάβει τις αποφάσεις του. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο και το ελληνικό κράτος θα τηρήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που περιέχονται σε τέτοιου τύπου συμφωνίες. Είναι όμως σημαντικό και για τον Δήμο και για το Δημοτικό Συμβούλιο και για την τοπική κοινωνία να υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση για το περιεχόμενο τέτοιου είδους συμφωνιών, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο επωφελής για την τοπική κοινωνία.